Ο όρκος του Ιπποκράτους. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον γιατρευτή και στον Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκια και σ' όλους τους θεούς και σ' όλες τις θεές και μάρτυρες τους βάζω πως θα εκτελέσω τον όρκο μου αυτόν και αυτό μου το συμβόλαιο όσο οι δυνάμεις μου και η κρίση μου το επιτρέπουν. Θα τιμώ εκείνον που την τέχνη αυτή μου δίδαξε όσο και τους γονείς μου. Στο βιός μου θα τον κάνω κοινωνώ και όταν βρεθεί ανάγκη απ' τα δικά μου θα του δίνω. Τους γιους του θα τους λογαριάζω αδερφούς μου και την τέχνη αυτή θα τους διδάξω αν θέλουν να τη μάθουν χωρίς μισθό και δίχως έγγραφο συμβόλαιο. Στις οδηγίες τις γραπτές ή στις προφορικές διδασκαλίες και στις υπόλοιπες κάθε λογής καθοδηγήσεις δικαίωμα να έχουν θα αφήνω μόνο τους δικούς μου γιους, τους γιους του δασκάλου μου και μαθητές που με συμβόλαιο και όρκο κατά το έθνος των γιατρών θα έχουν δεθεί μαζί μου. Άλλον κανέναν. Συνταγές θα δίνω ιατρικές που θα είναι όσο από τη δύναμη και τη δική μου κρίση εξαρτάται μόνο για το καλό του αρρώστου και θα φυλάγομαι μη δώσω συνταγή για το κακό ή για να βλάψω. Και να μου το ζητήσουν φάρμακο θανατηφόρο σε κανέναν δεν θα δώσω. Κι ούτε θα βγει από μένα μια τέτοια συμβουλή. Ούτε θα δώσω σε γυναίκα φάρμακο να καταστρέψει τον βλαστό της. Αγνή και καθαρή θα φυλάξω τη ζωή μου και την τέχνη μου. Δεν θα εγχειρήσω ούτε και άνθρωπο που υποφέρει από πέτρα. Έργα τέτοια θα τα αφήσω σε ανθρώπους που είναι σαφτά εξασκημένοι. Σε όποια σπίτια θα μπαίνω, για το καλό θα μπαίνω των αρρώστων. Θα μένω μακριά από κάθε αδικία θεληματική και από κάθε βλάβη. Ιδίως θα μένω μακριά από κάθε πράξη αφροδισιακή πάνω σε σώματα γυναικεία ή ανδρικά ελευθέρων σκλάβων. Όσα ασκώντας το επάγγελμά μου θα δω ή θα ακούσω, ας είναι και πέρα από το επάγγελμά μου, στην αναστροφή μου με τους ανθρώπους που δεν θα πρέπει ποτέ στους έξω να κοινολογηθούν. Θα τα σκεπάζω με τη σιωπή μου. Μυστικά θα τα θεωρώ, που κανείς δεν πρέπει γι' αυτά να μιλά. Όσο τον όρκο μου αυτόν θα τον κρατώ και δεν θα τον πατάω, άμποτε να χαίρομαι τη ζωή μου και την τέχνη μου, έχοντας πάντα καλό όνομα ανάμεσα στους ανθρώπους. Αν όμως παραβώ τον όρκο μου και τον πατήσω, να μου συμβούν ακριβώς τα αντίθετα. Ο όρκος του Ιπποκράτους. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης.